Ξέραμε ότι για τις δύο ομάδες αυτό το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω οριακό θα έλεγα. Το θέλαμε και οι δύο για τους λόγους της σωτηρίας. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξέραμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στην ομάδα, αλλά υπήρξε η αλλαγή προπονητή. Νομίζω ότι θα βοήθησε στην ψυχολογία σίγουρα του Παναξιακού. Στο παιχνίδι θέλω να πω ότι στο πρώτο 20 λεπτό νομίζω ότι κυριάρχησε η ομάδα της Νάξου, ήταν η κυρίαρχη του παιχνιδιού, είχε την κυκλοφορία της μπάλας, εμείς κάναμε άμυνα αλλά παίζαμε λάθος άμυνα. Νομίζω μετά το 20 λεπτό ισορροπήσαμε, κρατήσαμε την μπάλα, ανεβάσαμε μέτρα και νομίζω ότι κρατήσαμε περισσότερο την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι εμείς. Όπως ήταν η ομάδα της Νάξου πρώτη μήχρο, νομίζω ότι εμείς ήμασταν πολύ πιο επικίνδυνοι από την ομάδα της Νάξου. Δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες και προϋποθέσεις ευκαιριών. Στο τέλος ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ και νομίζω ότι πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου. Ο δρόμος είναι όμως μακρύς ακόμα, έχει πάρα πολύ και δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να δουλεύουμε όπως δουλεύουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στόχο που έχουμε βάλει, που είναι η σωτηρία. Θα ήθελα να ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα Συνάξου για τη συμπεριφορά απέναντι στην αποστολή μας, όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι η φιλοξενία ήταν άψογη και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι στην ομάδα της Συνάξου Παναξιακού να βρει το δρόμο του και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτήν την ομάδα. Καταρχήν, θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη για τους φιλάθλους δικά μας, για τους όλους ανθρώπους από την ομάδα που τους έχουμε πικραίνει σήμερα. Οι όλοι είμαστε πικραμένοι, αλλά πρέπει να εμείς κοιτάμε το δρόμο μας μπροστά, δεν μπορούμε να το βάζουμε κάτω, να παρατάμε. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Ομάδα δεν μπορώ να πω, δεν έχει κάνει προσπάθεια να κάνουμε και να καταφέρουμε αυτό που θέλαμε. Αλλά εγώ τώρα εγώ προσωπικά είμαι 2-3 μέρες με την ομάδα και δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο από αυτά. Από την Δευτέρα πρέπει να πιάνουμε πραγματικά τη δουλειά μας που μας περιμένει τώρα. Ιδιαίτερα μετά από αυτή η ήττα, έχουμε τώρα λίγο πολύ σκληρή και πολύ σκληρό δρόμο να καταφέρουμε την παραμονή μας. Και εγώ, να σας πω αλήθεια, είμαι αισιόδοξος, δεν βάλω κάτω, είμαι επαγγελματίας τόσα χρόνια και σίγουρα θα έρθουν και καλές και γλυκές στιγμές και για μας. Για την ομάδα εμείς συγχαρητήρια για την νίκη και καλή συνέχεια και όλους. Έχετε άποψη για τη φάση του Αγγελοφέλη γκολ? Εγώ πιστεύω ήταν καθαρά γκολ. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κριτικάρω εγώ τώρα, κάνω κριτική για τους διαιτησία. Δεν είναι το τρόπο δικά μου ως προπονητής, αυτό να το κρίνουν οι άλλοι. Αλλά στο κανόνες ποδοσφαίρου λένε υπάρχει μπάλα χέρι, είτε χέρι μπάλα. Εάν ήταν χέρι μπάλα, τότε δεν είναι γκολ σίγουρα. Αλλά αυτό που έγινε καθαρά ήταν μπάλα πάνω στο χέρι και σώμα και ο Ρόβας έκανε αυτό που έπρεπε, έβαλε γκολ. Αλλά δυστυχώς για μας οι διαιτητές δεν το μέτρησε. Δεν ξέρω γιατί, εκεί την στιγμή τι σκέφτηκε. Εγώ δεν θέλω να είμαι δάσκαλος για τους διαιτητές διαιτησία, αλλά λέω αυτό πάρα πολύ καλά, γνωρίζω και κανόνες ποδοσφαίρου και γι' αυτό λόγο έχω δικαίωμα να πω. Αλλά δεν είπα τώρα κάτι κακό για τη διαιτησία, μόνο λέω αυτή η φάση που έχουμε κάνει, που είχαμε προβάδισμα εμείς 1-0, αλλά δυστυχώς, τι να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.